Όσοι με το χάρο γίναν φύ. 14 Αυγούστου 1996, ανήμερα της μαύρης επέτειου της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής και τρεις ημέρες από την ανάντρη δολοφονία του Τάσου Ισάκ από τους Γκρίζους Λίγους και ο μόλις 26 ετών Σολομό Σολομού γράφει το όνομά του στο Πάνθεον των Ηρώων. Ήταν ανήμερα της κηδείας του Τάσου Ισάκ όταν ομάδα Ελληνοκυπριών διαδηλωτών, ανάμεσα τους και ο δεύτερος εξάδελφος του Τάσου Ισάκ, ο Σολομός Σολομού, κατευθύνθηκε προς το δόφραγμα της Δερίνιας για να αναποθέσει λουλούδια και στεφάνια στον τόπο του εγκλήματος. Ο Σολομός ήταν αποφασισμένος. Χωρίς να λογαριάζει τους παρατεταγμένους Τούρκους στρατιώτες, με τον θυμό να ξεχυλίζει μέσα του και αγνοώντας τις φωνές που τον απέτρεπαν, ξέφυγε από τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης και πέρασε το σειρματόπλεγμα. Ο Σολομός Σολομού, με ένα τσιγάρο στο στόμα, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό για να κατεβάσει την σημαία της ντροπής. Τότε ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί και ο Σολομός, με τραύματα στο πρόσωπο, στο λαιμό και στο στομάχι, έπεσε αιμόβυρτο στο έδαφος. Η θυσία του γίνεται στίχος σε δεκάδες τραγούδια. Όσοι με τον χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη, έγραψε ο στιχουργός Αλκής Αλκαίος και τραγούδησε ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος. Με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα μαύρα χόρευε με δοξαριές θανάτου, ούτε τον ένοιαζε που φεύγει και μαγιά του, τραγούδησε για τον Σολομό Νότης Φαγιανάκης. Γιατί αθάνατοι δεν πέφτουν πάντα σου. Με τον Στέγιο Ρόκο να αποκαλεί τον Σολομού Έλληνα μάγκα σερνικέ. Μόνο μια σφαίρα θα σε κάνει να λυγίσεις. Στις 24 Ιουνίου 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρήκε ένοχη την Τουρκία για την δολοφονία των Σολομού και Ισάκ. Ένας από τους δολοφόνους του Σολομού Σολομού είναι ο έπικος Κενάν Ακίν, πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού και υπουργός του ψευδοκράτους, ο οποίος παρά το γεγονός πως καταζητείται από την Ιντερπόλ, συνεχίζει να ζει ανενόχλητος και αμετανόητος. Με τσιγάρο φε...